Και καθώς περνούσαν τα χρόνια, όλοι είχαν και κάτι να πούν για τον βασιλιά τους. Λέγανε λοιπόν πως ποτέ κανείς δεν είχε δει το πρόσωπό του. Και ότι ποτέ κανείς δεν το συνάντησε να περπατά στο φως της μέρας και του ήλιου. Κυκλοφορούσε πάντα τη νύχτα, τυλιγμένος με ένα μεγάλο μαντίλι που σκέπαζε όλο του το πρόσωπο και άφηνε μόνο τα μάτια του να βλέπουν. Και όπως τα χρόνια περνούσαν, ο κόσμος ξέχασε σιγά σιγά μαζί με το πρόσωπο και το όνομά του, γιατί καθώς το συναντούσαν πάντα στο σκοτάδι, συνήθιζαν να τον αποκαλούν «Βασιλιά Ανήλαιγο». Μια φορά, ένα βράδυ καλοκαιριού, λίγο μετά τη μεγάλη πανσέλινο του Αυγούστου, ο βασιλιάς Ανήλιαγος είχε ανέβει ψηλά στην Ακρόπολη πέρα από το παλάτι του και παρατηρούσε προς τη μεριά που βρισκόταν τα μεγάλα νησιά της Δύσης. Εκεί, στο βάθος, αχνοφαίνονταν και το μεγάλο κάστρο Χλεμούτσι, που ήταν χτισμένο στην άκρη της θάλασσας, εκεί που τα κύματα του Ιωνίου καθρέφτιζαν στα βαθιά τους νερά της πολεμίστρας του. Από μικρό παιδί το παρατηρούσε με περιέργεια και θαυμασμό. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, η περιέργειά του όλο και μεγάλωνε. Έβλεπε από μακριά τις μεγάλες αψίδες που σχημάτιζαν οι πύλες του, τις πολεμίστρες και τη μεγαλόπρεπη ομορφιά του που δέσποζε στην άκρη του κάμπου. Και αναρωτιόταν πώς να ήταν άραγε από κοντά. Αχ, και να μπορούσα κάποτε να φτάσω ως εκεί. Μα θα προλάβαινε να διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση πριν χαράξει μέρα.